Να καλημερίσω την Κυπαρισία. Κυπαρισία μου, τι ωραίο όνομα. Η γιαγιά. Η γιαγιά, πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, εξαιρετικό. Να είσαι, η προσδοκία σου είναι να φτάνουν πάντα στο ύψος και οι επιτυχίες σου των Κυπαρισιών των καταπληκτικών. πες μου, καταρχήν για να γνωριστούμε, τι έχεις σπουδάσει και πώς μπλέκεις με όλα αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω σπουδάσει σχέδιο μόδας και styling. Όταν λέμε σχέδιο μόδας και styling, ταγιέρ, φουστίτσα και αυτά. Και κάτι παραπάνω, τα βασικά, ναι, αυτά. Ωραία. Και styling, εκτός από το πατρόν και το σχέδιο του κουστούμιου, όπως είπατε. Ναι, styling, τι να φοράει μια κυρία, ένας κύριος κτλ. Ναι. Ακριβώς. Αυτό που παράλληλα όμως τελείωσε και τη σχολή κρεοπολών, γιατί υπήρχε οικογενειακή επιχείρηση. Στο ασβεστοχώρι απάνω. Στο ασβεστοχώρι. Ναι. Και αυτό που είδα ότι με ενδιαφέρει περισσότερο είναι πάνω στο τρόφιμο, οπότε μεταπήρησα στο food, στο design, στο food style. Άκου να δεις τώρα, από σχέδιο μόδας, από design στη μόδα, design στο φαγητό. Βέβαια, γιατί όχι. Μεταπηδάς λοιπόν στο design, στο food design. Και... στο food design. Υπάρχει το κρεοπωλείο, πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση όπως και είπαμε προηγουμένως. Αποφάσισα να συνεχίσω αυτή την επιχείρηση. Απέκτησα τις σχετικές περγαμηνές, δηλαδή που είπαμε και προηγουμένως, το food style. Επένδυσα δηλαδή πάνω στη γνώση αυτή, ώστε να μπορώ να πλαισιώσω την δουλειά μου. Πιο σωστά, με γνώση. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μας προκύπτει ο διαγωνισμός, ο οποίος στην Ιρλανδία δεν έγινε, στο Belfast. Στο Belfast, ναι. Στο ιστορικό Belfast. Καταρχήν, παρουσίασέ μας την ομάδα σου. Πώς συγκροτείται αυτή η ομάδα? Λοιπόν, η ομάδα μου είναι. Ο αρχηγός της ομάδας μας είναι ο κύριος Λεωνίδας Μαφιουλάκης από την Κρήτη. Επαγγέλλεται. Είναι κρεοπόλης, είναι στην Κρήτη, υπάρχει στο Πλατανιά Χανίων, είναι η επιχείρησή του. Και εσείς πώς γνωριστήκατε όλοι αυτοί με την ομάδα? Εκείνος έκανε τη σύσταση της ομάδας. Στην ομάδα εγώ επικοινώνησα, εκτιμήθηκαν οι ικανότητές μου, οπότε ήμουν και εγώ μέλος. Όλα αυτά μέσω του διαδικτύου, είδατε, ζητούνται μέλη για να συγκροτήσουμε την εθνική κρεοπολών, ας πούμε. Δεν έγινε ακριβώς έτσι, ναι. Κάπως διαφορετικά, όμως το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Την ομάδα πότε την συγκρότησε ο Λεωνίδας ο Μαφιουλάκης, πίσω από τα 6 άτομα που ήμασταν υπήρχαν άλλα τόσα που βοήθησαν στη συγκρότηση, στην οργάνωση της παραγωγής και σε όλο το κομμάτι που πήγαμε οργανωμένα και έγινε ο διαγωνισμός στο Belfast. Εσύ αυτό που είχες ως ρόλο στην ομάδα, γιατί ο καθένας έχει ένα ρόλο, είχες το ρόλο να στολίσεις? Ναι, ο καθένας είχε το ρόλο, έβαλε το λιθαράκι του. Η επιτυχία ήταν όλων μας. Η εργατικότητά μας, η ομαδικότητά μας κατάφερε να φέρει τον μπέργκερ στο διαγωνισμό και μπέργκερ, να πάρουμε το καλύτερο μπέργκερ στον κόσμο. Γιατί, σύμφωνα με το σκεπτικό της Κρητικής Επιτροπής, γιατί το ελληνικό μπέργκερ ήταν το καλύτερο από όλα? Τι διαφορετικό είχατε? Εμείς ξέρουμε το μπέργκερ ότι είναι ψωμί από πάνω, μπιφτέκι στη μέση. Εμείς διαγωνιστήκαμε για το μπιφτέκι μόνο. Για ολόκληρο το μπέργκερ. Το βασικό συστατικό του μπέργκερ. Το βασικό συστατικό το μπιφτέκι, γιατί ήταν κρεοπολών. Θεωρώ ότι αυτό που εκτιμήθηκε ήταν η απλότητα των υλικών μας. Χρησιμοποίησαμε μυρωδικά από την Κρήτη. Αυτό είναι το μυστικό. Ένα καλό κομμάτι κρέας, ένας καλός χυμάς, 5 μυρωδικά, ούτε να πάει να καλύψεις τη γεύση με πρόσθετα κτλ. Καθαρό κρέας, ωραίο κρέας, με διάφορα βότανα από την ελληνική γη και τελείωσε όλη η ιστορία. Αυτό ήταν. Τι βότανα βάλατε στο μπέργκερ σας? Τι βότανα βάλατε μέσα στο μπέργκερ? Τώρα δεν μπορώ να σας πω. Μπορώ όμως να σας το μαγειρέψω. Να μου το μαγειρέψετε. Για πείτε μου, ο δικός σας ακριβώς ο ρόλος ποιος ήταν στο μπέργκερ αυτό, το design? Όχι το design. Κοιτάξτε, όλη η ομάδα... Έκανε τα ίδια? Όλη η ομάδα, ναι, όλη η ομάδα ήταν... Δεν ήταν αποκλειστικά δικό μου η επιτυχία, ήταν όλη τη ομάδα. Δηλαδή, παιδί μου, τι ρόλο έχει ο καθένας, ο αρχηγός τι έκανε? Ο αρχηγός είχε και την ευθύνη. Είχε και τα περισσότερα από όλα. Ωραία. Οι άλλοι βλέπω εδώ σε διάφορα πλάνα, διάφορους κύριους, ας πούμε. Αυτή τι ρόλο. Ο καθένας έκανε τα πάντα όλα. Ο καθένας είχαν μοιραστεί οι δουλειές. Κάποιοι ξεκοκάλυσαν, κάποιοι στολίσαν περισσότερο. Μπράβο. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Δεν πήρατε έτοιμο κιμά. Κάποιοι λοιπόν είχαν ένα κομμάτι κρέας, το ξεκοκάλυσαν, άλλος το πέρασε από την μηχανή του κιμά,
άλλος ήταν να το μαγειρε, άλλος να το πλάσει, άλλος είχατε χρονικό περιθώριο συγκεκριμένο. Είχαμε 3 ώρες και 1/4. Για ένα μπιφτέκι, κοίτα να δεις τώρα. Όχι για ένα μπιφτέκι, ο διαγωνισμός μας ήταν κρεοπολών. Είχαμε 3 ώρες και 1/4 να διαχειριστούμε 350 κιλά κρέας περίπου, για να καταλάβει και ο κόσμος. 350 κιλά κρέας. Έπρεπε να ξεκοκαλυστεί στους κατάλληλους χρόνους. Βαθμολογηθήκαμε για τις σφύρες που υπήρχαν. Το τρόπο. Α, τώρα που κατάλαβα, δεν είναι απλός διαγωνισμός, μπέρκερ. Όχι, ήταν διαγωνισμός κρεοπολών. Έχει 350. Έτσι, μπράβο. Κατακτήσαμε τον μπέργκερ. Έχεις 350 κιλά κρέας, το καθαρίζεις, το φτιάχνεις. Άλλος το μαγειρεύει με τον Α τρόπο, άλλος με το Β, άλλος με το Γ. Το μπιφτέκι το δικό σας είναι αυτό το οποίο βγήκε πρώτο. Ναι. Μπορεί να γίνανε, ας πούμε, 30-40 διαφορετικά μαγειρέματα στο. Έγιναν διάφορα κατασκευάσματα, έγιναν κάποιες σκοπές, χρησιμοποίησαμε γαλλικές σκοπές. Διαχειριστήκαμε σωστά το κρέας, στήσαμε μια πολύ όμορφη βιτρίνα. Έπρεπε να στήσουμε γύρω στα 7 μέτρα μια βιτρίνα. Βαθμολογηθήκαμε για τα πάντα και εμείς κατακτήσαμε αυτό το βραβείο. Μπράβο σας. Ανυπομονώ πότε θα μας χαιράσετε κάνα μπέργκερ χωρίς να μας πείτε τα μυστικά τσιγάνη της Γιάννης. Αυτό διάγης. Το υπόσχομαι και δημοσία. θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά, κυρία Κυπαρισία Αντωνάρα. Καλές δουλειές. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπετε, έτσι, μια κοπελιά, μέλος ομάδας, εθνική ομάδα κρεοπολών, από το πουθενά. Τώρα, λοιπόν, έχουν γίνει περιζήτητη αυτή η ομάδα στο εξωτερικό. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα. Εκεί λειτουργεί σαν έκθεση. Είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός, πηγαίνουν, βραβεύτηκε το ελληνικό σκημάς και το μπέργκερ το καλύτερο. Κοίταξε πώς κλείνονται τώρα οι δουλειές. Σου λέει ο άλλος ο Ιρλανδός, ωραίο, ωραία μυρωδικά, ωραίο κρέας. Οπ, ανακαλύπτουμε γαστρονομικά και την Κρήτη. Έτσι, απλά πράγματα.